Ακούσατε και τον πρόεδρο των εργαζομένων. Ναι, τον άκουσα, τον άκουσα. Με αφορμή και τα όσα υπόθηκαν χθες. Όλη αυτή τη βδομάδα υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα εδώ στην εκπομπή μας. Τα έχω ακούσει, τα έχω διαβάσει όλα από την αρχή και κυρίως από τον έγκριτο σταθμό σας. Λοιπόν, κύριε Κύργο, για μια δομή η οποία... Σε συντομία να πω δύο πραγματάκια, έτσι προλογικά. Ναι. Το Φεβρουάριο του 2018 η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, συνέστησε μια ομάδα εργασίας με σκοπό να εκπονήσει εθνικό σχέδιο δράσης για τη φυσική αποκατάσταση και τη φροντίδα χρονίως πασχόντων. Ναι. Τονίζω στις αρχές του 2018. Λοιπόν, μέσα στα πλαίσια, τα ευρωπαϊκά πλαίσια σχεδίων δράσης του 2004 έως 2010 και το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης από το 2010 έως το 2020. Το λέτε αυτό αρχές το 2018 για να απαντήσετε έμεσα στον κύριο Τζικαλάκη που είπε ότι αυτό στήθηκε πρόχειρα και προεκλογικά. Στους τοπικούς παράγοντες δεν θέλω να απαντήσω, ούτε η θέση μου είναι αυτή. Απλά θα βάλω τα πράγματα στη θέση τους γιατί τα ακούω πραγματικά. Σίγουρα μπορεί να μην θέλετε να απαντήσετε, αλλά κάποια πράγματα μπορεί να έχουν μια αξία. Να μας πείτε ποια σας ενόχλησαν, με θλίγουν πραγματικά. Με θλίγουν. Δεν είναι θέμα ενόχλησης, πραγματικά με θλίγουν. Το εθνικό λοιπόν αυτό σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση και τη φροντίδα των χρονίων πασχόντων 2019-2023 παραδόθηκε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στα μέσα του 2019. Λοιπόν, είχα την τιμή να είμαι συντονιστής αυτής της ομάδας εργασίας που αποτελούνταν από επιστήμονες φυσικής αποκατάστασης όλων των ειδικοτήτων. Ήταν διεπιστημονική ομάδα εργασίας με λίγα λόγια. Λοιπόν, και έκανε μια σπουδαία δουλειά για πρώτη φορά στη χώρα μας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Γιατί η αποκατάσταση, η μετανοσοκομιακή φροντίδα του αρρώστου δεν είχε καμία θέση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα χωρίστηκε, να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, η αποκατάσταση κατά ομάδα αποκατάστασης σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ποιοι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες αποκατάστασης, το κοινωνικό και οικονομικό, η κοινωνική και οικονομική διάσταση της αποκατάστασης, τα στάδια των παρεχομένων υπηρεσιών αποκατάστασης και οι δομές παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης υγείας στη χώρα μας. Λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Στη χώρα μας υπάρχουν, το πρώτο σκέλος του εθνικού σχεδίου αυτού είναι τα 33 ΚΕΦΕΑΠ. Και για συντομία να τα λέμε από τώρα κέντρα αποκατάστασης. Ναι. Και έτσι λοιπόν, θα ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Περισσότερος κόσμος. Τα 33 όλα αυτά στην Ελλάδα, κάποια από αυτά λειτουργούσαν σε πρωινό ωράριο και τα περισσότερα από αυτά δεν λειτουργούσαν. Τα περισσότερα από αυτά. Δεν λειτουργούσαν σε 24-ωρη βάση ή δεν λειτουργούσαν καθόλου. Όχι, δεν λειτουργούσαν ούτε καθόλου σε πρωινή βάρδια. Ούτε σε πρωινή, μάλιστα. Δεν επιτελούσαν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν αυτά τα 33 και ανάμεσα σε αυτά είναι και το Άργους Οριστικού, του Αμιντέου και της Έδεσας και θα τονίσω γιατί αναφέρω αυτά τα τρία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτή η ομάδα έκανε τις προτάσεις της προς το Υπουργείο και είπε ότι για να λειτουργήσουν αυτά τα 33 καταρχήν είναι πολύ δύσκολο. Επιλέξαμε τα καλύτερα 13 και ανάμεσα σε αυτά ήταν τα 13 πανελλαδικά, ήταν του Αμιντέου και του Άργους. Με σκοπό του ΜΕΝ Αμιντέου να φτάσει στους, να κάνει εισαγωγές 100 ωφελούμενων και του ΔΕ Άργους να φτάσει στους 30 ωφελούμενους. Δυστυχώς του ΜΕΝ Αμιντέου έφτασε στα 30 ωφελούμενους και 10 με 12 του Άργους Οριστικού Καστοριάς. Και ανακόπηκε αυτή η πορεία, η ανωδική πορεία. Γιατί ανακόπηκε αυτή η ανωδική πορεία? Διότι η φυσίατρος, ενώ υπάρχουν δύο άλλοι φυσίατροι στο Αμίντεο, η φυσίατρος
που έκανε όλο το project ανάπτυξης αυτών των τριών που είπα προηγούμενα, δηλαδή Αμιντέου, Άργους Οριστικού και Έδεσας, που δυστυχώς δεν άνοιξε ποτέ, η φυσίατρος αυτή έληξε η απόσπασή της. 31-12. Αυτό είναι, έληξε η απόσπασή της και πήγε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και κάνει διοικητική δουλειά. Σεβαστή δουλειά η διοικητική. Αλλά δεν είναι για επιστήμονα που έχει τελειώσει ιατρική, που έχει τελειώσει μια ειδικότητα που είναι δύσκολη στη χώρα μας. Δυστυχώς. Γιατί, ορίστε. Δυσέβρετη, είναι δύσκολη. Είναι αλήθεια αυτό. Δύσκολη, γιατί μέχρι τώρα οι συνάδελφοι γιατροί δεν πήγαιναν να πάρουν αυτή την ειδικότητα. Γιατί δεν πήγαιναν, κύριε Νατσούλη, δεν πήγαιναν διότι το ελληνικό δημόσιο απήχε από αυτή τη δραστηριότητα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας από αυτή τη μετανοσοκομιακή αποκατάσταση απήχε. Λοιπόν, ήδη εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν 18 θέσεις φυσιάτρων. Ανάμεσα σε αυτούς τους 18 ήταν και μία θέση φυσιάτρου, μόνιμου φυσιάτρου, με θέση επιμελητή Β στο ΚΕΦΕΑΠ, στο Κέντρο Αποκατάστασης Άργους Οριστικού. Για την οποία δυστυχώς, δεν υπήρξε ενδιαφέρον, βέβαια. Δυστυχώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Ήδη έπρεπε, αφού δεν υπήρξε ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν ήδη. Είναι επαναπροκήρυξη. Ναι. Γιατί είδαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πολιτεία να φτάσει στους 50 ο αριθμός. Λοιπόν, έπρεπε ήδη να έχει επαναπροκηρυχθεί. 7 μήνες αδράνειας. Δεν επαναπροκηρύχθηκε δυστυχώς, κύριε Νατσούλη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Ακούω διάφορα πράγματα. Ήταν κομβικό το σημείο αυτής της φυσιάτρου που γύρισε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και να κάνει αλότρια καθήκοντα. Έπρεπε την επόμενη μέρα με υπουργική απόφαση να βρεθεί τρόπος να γυρίσει πίσω. Η ίδια, γιατί ήθελε, το αποτέλεσμα... Η ίδια τι ήθελε όμως, το ξέρουμε αυτό. Ορίστε. Η ίδια τι ήθελε. Το θέλει διακαώς. Α, το θέλει διακαώς. Να γυρίσει, να ασκήσει, βεβαίως, να ασκήσει. Γιατί, κύριε Νατσούλη, θα πρέπει να ξέρετε ότι όταν ήταν διοικητής ο κύριος Σιωτίδης, και να αναφέρω και τον κύριο Αντωνιάδη, γιατί πραγματικά ο κύριος Σκοτήδης και ο κύριος Αντωνιάδης πραγματικά προσέφεραν, έβαλαν πλάτη για να λειτουργήσουν αυτά τα επιμέρους δύο ΚΕΦΕΑΠ, τα οποία ανήκουν ακόμα στα νοσοκομεία, και θα πω παρακάτω γιατί λέω ακόμα στα νοσοκομεία. Λοιπόν, δημιουργήθηκε θέση επιμελητή Β για να την πάρει η γιατρός φυσικής ιατρικής αποκατάστασης. Λοιπόν, και το θέμα της βρίσκεται πού? Βρίσκεται στο Υπουργείο, ανάμεσα στις γραφειοκρατικές καλένδες. Δηλαδή ανάμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Διοικητικής Αποκέντρωσης και στο Υπουργείο Υγείας. Αυτοί που θέλουν να προσφέρουν, και έχει παράγοντες ο νομός Καστοριάς και σε πρωθυπουργικό επίπεδο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αν να πάνε να δουν πού σκαλώνει αυτό το θέμα, να τελειώνει. Είναι δουλειά μιας εβδομάδας. Και έχει 7 μήνες και δεν προχωράει η διαδικασία μετάταξης της φυσιάτρου να πάρει τη θέση του επιμελητή Β στο ΚΕΦΕΑ του Αμιντέου και να λειτουργήσει και αυτό, αλλά και ώσπου να έρθει φυσίατρος στο Άργους Οριστικού, το κέντρο αποκατάστασης. Να καλύπτει 2 φορές την εβδομάδα με την παρουσία της. Όχι 2, κάθε μέρα θα καλύπτουν. Εντάξει, υπό την καθοδήγηση τους και οι άλλοι συνάδελφοι φυσίατροι κάθε μέρα θα καλύπτουν. Κάθε μέρα θα καλύπτουν. Λοιπόν, μέχρι τώρα πάντως ερχόταν 2 φορές την εβδομάδα. Ήταν, εντάξει, ναι. 2 φορές. Και κακά τα ψέματα, αρχή. Για να έχουμε μια πολύ καλή και ανωδική πορεία, αν θέλουμε να λέμε αλήθειες, πρέπει να είναι φυσίατρος κάθε μέρα. Βεβαίως. Δεν το αφισβητώ αυτό. Από εδώ και πέρα πρέπει, είχαμε κάνει και πρόταση ως ομάδα εργασίας, να πάρουμε ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ. Ναι. Πάρθηκαν. 15. Τελειώνει η σύμβασή τους. 27. Να τους δώσουν παράταση. Μπορεί να γίνει επαναπροσλάβουν. Αυτό. Μπορεί να γίνει το αυτό. Το κάναμε γιατί... επανειλημμένα. Γιατί ακούμε, και το 16 το κάναμε. Και το 17 το κάναμε. Και το 18 το κάναμε. Και το 19 το κάναμε. Ακούμε, να κύριε Κύρκο, ότι αν γίνει για την Καστοριά και το Άργος δηλαδή, πρέπει να γίνει για όλη την Ελλάδα η παράταση. Φυσικά για όλη την Ελλάδα. Μα δεν μπορεί να είναι σαν καλαμιά στον κάμπο η Καστοριά. Για όνομα της λογικής. Τι είναι αυτά που ακούω? Δεν είναι περιούσιο. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Πανελλαδικά, μέσα στο πανελλαδικό σύστημα λειτουργεί για την ώρα. Αυτό είναι νόμος, αυτός υπάρχει. Αν αλλάξει είναι άλλο το θέμα.
Αλλά δεν μπορεί να ακούγονται διάφορα πράγματα περί αλλαγής μορφής λειτουργίας του ΚΕΘΕΑΠ και τα λοιπά του Άργους Οριστικού, ενώ του Αμιντέου θα λειτουργεί διαφορετικά, ενώ της Έδεσας διαφορετικά, της Κορίνθου διαφορετικά, το οποίο είναι ωραιότατο, το καλύτερο πανελλαδικά που έχουμε, της Κορίνθου. Λοιπόν, και στα νησιά μας και τα λοιπά. Και αυτά λοιπόν, για να... τα 33, ναι, που σιγά σιγά και αυτά τα που λειτουργούν πρωινά και αυτά που κλειστού τύπου, δηλαδή όπως είναι το Άργος Οριστικού, πρέπει να στελεχωθούν με διεπιστημονικές, με τα διεπιστημονικά επαγγέλματα φυσικής ιατρικής αποδοτάσεις, ούτως ώστε να αποτελούν ομάδα αποκατάστασης. Και η ομάδα αποκατάστασης δεν ξεκινάει μόνο από τα ΚΕΘΕΑΠ. Βρίσκεται και στα νοσοκομεία, γιατί τα νοσοκομεία που έχουν ΜΕΘ, το ξέρουν οι συνάδελφοι των ΜΕΘ, ότι η αποκατάσταση είναι απαραίτητη. Και ώσπου να γίνει μέσα από αυτό το στρατηγικό σχέδιο, προβλέπεται να γίνει και κλινική σε 3.500 τετραγωνικά μέτρα στον Παπανικολάου για να αποκατάστασης. Αυτά λοιπόν είναι ουσία και αυτά πρέπει να προωθηθούν. Αυτά τα έχει ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, τα έχει στα χέρια του. Του τα έδωσε ο κύριος Ξανθός. Λοιπόν, κι αν ίσως είναι λάθος δικό μου που δεν έχω στείλει αυτό το στρατηγικό σχέδιο και στους δύο βουλευτές της, και την κυρία Τηλιγιορίδου και τον κύριο Τσικαλάγια της Καστοριάς, από ένα αντίγραφο, ναι, να το πάρουν, να το έχουν, για να μπορέσουν να έχουν έγκαιρη άποψη, ναι, επί του θέματος. Και βεβαίως η κυρία Τηλιγιορίδου στη φάση εκείνη της βοήθησε αρκετά, πάρα πολύ, μαζί με τον κύριο Αντωνιάδη, και λέω πρώτο πράγμα κύριε Νατσούλη, είναι αυτή η εμβαλωματική λύση που δεν είναι μονίμων εργαζομένων. Παράταση και μέχρι που να δούμε μόνιμο προσωπικό μέχρι, και φυσιάτρο. Μέχρι πότε? Στα συρτάρια του Υπουργείου υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο έτοιμο που ήταν να βγει στη διαβούλευση, αλλά προκηρύχθηκαν εκλογές, που ήταν μαζί με τους, τον είπε, τους οργανισμούς, τον είπε, που έλεγε ότι αυτές οι δομές θα γίνουν αποκεντρωμένες δομές του Υπουργείου Υγείας και τον είπε, και θα συσταθούν οργανικές θέσεις. Αυτές οι οργανικές θέσεις να προκηρυχθούν και να σταματήσουμε να παίρνουμε υπαλλήλους για αυτή τη μόνιμη ανάγκη που έχει ο ελληνικός πληθυσμός, η Δυτική Μακεδονία, η Καστοριά. Γιατί είτε το Αμιντέου είτε της Καστοριάς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο για την Καστοριά, δεν είναι μόνο για τη Φλόρινα του Αμιντέου, είναι για την ευρύτερη, για τη Δυτική Μακεδονία, και να μην πω και κάτι παραπάνω για την Κεντρική και Μακεδονία. Κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπάρχει άλλη δομή. Σε όλη τη Μακεδονία είναι 4 κέντρα, κύριε Κύργο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ακριβώς. Τα δύο ήδη από αυτά λειτουργούν. Θέλουμε να το χάσουμε. Όχι, είναι αρκετά. Είναι και στις Έρες, είναι και στον Πολύγυρο, είναι αρκετά. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο, γιατί ο κύριος Κεπαπτσόγλου έκανε μία πρόταση. Να πω και ένα δεύτερο και τελειώνω. Να κλείσω. Πείτε το και αυτό για να προχωρήσουμε σε μια πρόταση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Παράλληλα, η πρόταση της ομάδας εργασίας ήταν να δοθούν κονδύλια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας, και δόθηκαν από 200.000 ευρώ για ανάγκες βελτίωσης των υποδομών τους. Δηλαδή, αυτές οι θρυλούμενες δύο πισίνες που δεν λειτουργήσαν, ήδη η μία του Αμιντέου υποστηλώθηκε και είναι έτοιμη να λειτουργήσει, αλλά παράλληλα και του Άργους Οριστικού δόθηκαν χρήματα. Η άξια τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, όπου ανήκει αυτή τη στιγμή το κέντρο αποκατάστασης, λοιπόν, έχει προχωρήσει, έχει κάνει τις μελέτες και δεν ξέρω αν το έχει δημοπρατήσει. Διότι τα κονδύλια υπάρχουν και στα δύο αυτά ΚΕΘΕΑΠ, και του Αμιντέου και του Άργους Οριστικού, αλλά και της Έδεσας. Για την τρίτη υγειονομική περιφέρεια πάντα μιλάω, της Βέρειας, είχε αποφασιστεί τότε μόνον πρωινό να δουλεύει και στελεχώθηκε με λιγότερο προσωπικό. Αυτά που ήταν για πρωινό
ωράριο. Ναι. Μέχρι τώρα υπάρχουν, κύριε Κύρκο, τρεις ουσιαστικά προτάσεις για το μέλλον του ΚΙΦΙΑΠ. Η μια είναι αυτή που μόλις είπατε, παράταση, και αμέσως μετά προκήρυξη, μήπως και μπορέσουμε και με μόνιμες θέσεις. Η δεύτερη είναι... Οργανισμός και... Όχι μήπως, οργανισμός και... Ωραία. Και αυτό, διότι, η δεύτερη διότι είναι... σας είπα, πρώτο πράγμα, το πρώτο πράγμα είναι να δοθεί παράταση σε αυτούς και τους, και τους επιστήμονες που πήραμε από τον ΟΑΕΔ. Ωραία. Και το άλλο επικουρικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των ΚΕΦΕΑΠ. Δεύτερο πράγμα είναι άμεση κίνηση να έρθει η φυσίατρος, σας λέω σε μία εβδομάδα. Θα τόλυνα σε μία εβδομάδα το η θέμα. Η οποία λέτε ότι θέλει να έρθει και αυτό διευκολύνει. Βεβαίως θέλει να έρθει. Αν ήθελε όποιος, να είναι Θεσσαλονίκη... Όποιος λέει το αντίθετο ψεύδεται. Εδώ παίρνω θέση. Όποιος λέει το αντίθετο. Ή διαδεί το αντίθετο. Γιατί εδώ τώρα διαπιστώνω και σε σχέση με το κέντρο υγείας που δεν μπορεί να μπλέξει. Το κέντρο υγείας εδώ, λοιπόν, είναι η μια μονάδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας η οποία λειτουργεί. Λέτε δεν μπορεί να μπλέξει με την μετανοσοκομιακή περιθάλψη. Και δεν μπορούμε να τα μπλέξουμε. Εδώ λοιπόν είναι η δεύτερη πρόταση. Κύριε Κύρκο, ακούστε υπάρχει, με λίγο. Άλλο να υπάρχει διασύνδεση του νοσοκομείου των τριών μονάδων που έχει ο νομός, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά. Εδώ λοιπόν είναι η δεύτερη πρόταση. Να, ακούστε με λίγο, κύριε Κύρκο. Εδώ είναι λοιπόν η δεύτερη πρόταση του κύριου Τζικαλάγια που μιλάει για ένα διευρυμένο περιφερειακό ιατρείο, μετατροπή δηλαδή του κέντρου υγείας σε ένα διευρυμένο περιφερειακό ιατρείο με την δεν δύναμη. Δεν υπάρχουν του... διευρυμένα στον νόμο. Αν αλλάξουν τον νόμο, έτσι εντάξει, το διευρυμένο περιφερειακό ιατρείο δεν υπάρχει. Υπάρχει πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο όπως κάναμε στις Πρέσπες. Ίσως αυτό να είναι. Δεν υπάρχει διευρυμένο περιφερειακό ιατρείο. Με το δυναμικό, το ιατρικό και το νοσηλευτικό να καλύπτει ουσιαστικά το ΚΕΦΙΑΠ. Αυτή είναι η πρόταση του κ. Τζικαλάγη και υπάρχει. Αυτό, κοιτάξτε, πρέπει να αλλάξει όλο το νομοθετικό πλαίσιο. Για να γίνει αυτό. Να πάρει απόφαση το Συμβούλιο Περιφερειών που προεδρεύει ο Υπουργός και να μετατρέψει. Να υποβαθμίσει μονάδα που είναι το κέντρο υγείας Άργους Οριστικού, το οποίο διαχρονικά, και επιτρέψτε μου να γνωρίζω, το επισκέφθηκα πολλές φορές, διαχρονικά έχει προσφέρει πολύ μεγάλες υπηρεσίες και δεν μπορεί να μπλέκουμε το ένα με το άλλο. Και η τρίτη πρόταση που υπάρχει είναι του κυρίου Κεπαψόγλου, ο οποίος είπε ότι θέλει, θα μπορούσε πραγματικά να αποκοπεί εντελώς η λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ από το νοσοκομείο, να ξεκοπεί από το νοσοκομείο, να μην ανήκει στο νοσοκομείο, να γίνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στα πρότυπα της ΙΔΙΚΑ με διοικητικό συμβούλιο αυτόνομο και διευθύνοντα σύμβουλο και μετόχους, δήμους ή... ή θα λέγαμε τομείς υγείας ή που μπορεί να είναι νοσοκομείο, που μπορεί να είναι ακόμη και η τρίτη είπε αυτό, θέλω, κύριε, ώστε να έχει την ευελιξία είπε, σε προσλήψεις είναι, και λειτουργία είναι αποκεντρωμένη μονάδα του Υπουργείου Υγείας, δεν μπορεί να είναι μέτοχος λοιπόν σε κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων το έφερε ως παράδειγμα. Σε κάθε περίπτωση αυτή είναι μια άλλη πρόταση που βέβαια αυτό το καιρό είναι του σειρμού να τα ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα. Είναι μια άλλη πρόταση εντελώς. Δεν βάζει μέσα ιδιώτες. Πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για τα 33 ΚΕΦΕΑΠ κέντρα αποκατάστασης της χώρας. Δεν είναι Καλαμιά στον Κάμπο, σας είπα, το κέντρο υγείας Άργους. Το ΚΕΦΕΑΠ Καστοριάς. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχει συνένωση, συγχώνευση, όπως άκουσα τη λέξη, με το κέντρο υγείας. Το κέντρο υγείας είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ικανοί συνάδελφοι, εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τις προσφέρουν πολύ καλά. Τώρα, αν λείπουν γιατροί ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, κοιτάξτε, είχαμε το 5-1. Δηλαδή έπρεπε να φεύγουν 5 υπάλληλοι και να παίρνουμε ένα. 5 γιατροί και να παίρνουμε ένα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μνημονιακές και δημοσιονομικές δεσμεύσεις, ένας προς ένα. Ένας φεύγει, ένα παίρνουμε. Και να καλύψουμε και τις οργανικές θέσεις. Κοιτάξτε, όλα τα άλλα ήδη έχω κάνει ολοκληρωμένη πρόταση. Δηλαδή, πρώτον, παραμένουν το ΟΑΕΔ, παραμένουν οι επικουρικοί εργαζόμενοι στο ΚΕΦΕΑΠ, γυρνάει άμεσα η φυσίατρος. Η γιατρός για να τα λειτουργήσει. Δεύτερον, γίνεται οργανισμός και
λειτουργούν όλα τα κέντρα υγείας. Όλοι οι βουλευτές πρέπει να το κάνουν αυτό βέβαια, όλων των πτερήγων της Βουλής, να γίνουν την αυτοτέλεια των κέντρων αποκατάστασης και να προχωρήσει το σχέδιο. Αν θέλουν να στο καταργήσουν το σχέδιο, είναι μια άλλη πολιτική. Αλλά όσο υπάρχει αυτό, πρέπει να υλοποιείται. Και δεν δικαιούται κανένας να κρύβεται είτε θεσμική θέση και να μην παίρνει θέση, και να, είτε έχει θεσμική θέση, είτε έχει θεσμικό ρόλο. Μάλιστα. Και νομίζω είμαι κατανοητός. Κύριε Κύρικο, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσταν σήμερα μαζί μας για να πούμε, έλεγα και νωρίτερα όταν είχαμε τον κύριο Κεβαψόγλου, ότι συνδέεστε έτσι και αλλιώς με την περιοχή μας. Η σύζυγός σας είναι από το Άργο Σωστικό, δηλαδή εκεί που βρίσκονται όλες αυτές οι δομές υγείας για τις οποίες συζητάμε τόσες μέρες. Κοιτάξτε, θέλει να το δούμε το ζήτημα να κοιταχθεί με πνεύμα και ματιά ευρύτατη. Δεν γίνεται τόσα χρόνια. Δούλευε μόνο το πρωί. Προσέφεραν υπηρεσίες οι συνάδελφοι εργαζόμενοι εκεί πέρα, χωρίς την καθοδήγηση γιατρού κιόλας. Τις περισσότερες φορές. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Έτσι. Υπήρχε γιατρός φυσικής αποκατάστασης. Μέχρι κάποια στιγμή υπήρχε στην αποκατάσταση και ο κύριος Οικονόμου. Φυσίατρος, μάλιστα στα παλιότερα χρόνια, όταν είχε έρθει ο κύριος Οικονόμου. Νομίζω ότι όλοι ρωτούσαμε τι ειδικότητα είναι αυτή, γι' αυτό που είπατε νωρίτερα κιόλας. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ καινούριο για όλη την κοινωνία εδώ, αυτό που είχε φέρει ο κύριος Οικονόμου. Λοιπόν. Πάντως σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα αποκατάστασης, ναι, και πολλά κρεβάτια ιδιωτικά. Ναι. Δεν είμαστε αντίθετοι με αυτή τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα. Αλλά πρέπει ο δημόσιος τομέας να μπει πρώτον για τον πρώτο λόγο ότι ήδη στη θέσπιση λέμε κάθε 16 κρεβάτια ένας φυσίατρος στο δημόσιο. Στον ιδιωτικό δεν συμβαίνει αυτό. Ναι. Δεύτερο πράγμα, ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που είναι αδύνατον να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Έτσι, εγώ είδα περιπτώσεις και στο Άργο Σωριστικό, αλλά ασθενών. Και στο που είχαν ανάγκη αποκατάστασης, και στο Αμίντεο, αλλά και σε άλλα ΚΕΦΕΑΠ, είδα αρρώστους ανθρώπους και τις οικογένειές τους που πραγματικά, αν δεν ήταν αυτές οι δύο δομές, δεν θα μπορούσαν να σηκωθούν όρθιοι. Ναι, ναι. Διότι χρειάστηκε μήνες. Δεν είναι αυτό που χορηγεί ο ΕΟΠΗ για τον ιδιωτικό τομέα, 30, 40 και 45 μέρες. Ναι. Χρειάστηκαν 6 και 7 μήνες και 8 μήνες για εγκεφαλικό. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά δεν μπορούσε να τα πληρώσει η οικογένεια. Ήταν αδύνατο να τα πληρώσει. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε, ας πάμε παρακάτω και μην στεκόμαστε στο μικρό το δικό μας και το θέλω μας. Ο καθένας έχει πλάσει τον εαυτό του διάφορα πράγματα, προσωπικές, στρατηγικές κτλ. Λοιπόν, αλλά εν τη αυτή περιπτώσει πρέπει σήμερα να πάμε παρακάτω. Η αποκατάσταση στη χώρα μας, η δημόσια αποκατάσταση, να ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι ανάγκη αυτό. Κύριε Κύρκο, σας ευχαριστούμε. Αδύρυτη ανάγκη. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.